Κύριε Υπουργέ, η περιοχή του Δήμου Πλατανιά χτυπήθηκε έντονα από τις πλημμύρες του 2019 και αυτό λόγω ανυπαρξίας ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων και μέτρων πρόληψης για έντονα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια, οι ευθύνες είναι διαχρονικές όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο δική σας. Από τις κατολιστήσεις δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα και καταστροφές σε δημόσιες υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις και πολλά άλλα. Ωστόσο, με έγγραφο της ΔΑΕΦΚ και με βάση την απάντηση που δώσατε σε παρόμοια ερώτηση που κάναμε ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ προς εσάς, λέτε ότι με δεδομένο τα συγκεκριμένα εκτεταμένα κατολιστικά φαινόμενα είναι ενεργά προϋπόθεση για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευές στηρίων είναι να έχουν ολοκληρωθεί σχετικές μελέτες για τα αναγκαία τεχνικά έργα για την αντιμετώπιση των κατολιστητικών φαινομένων στις πληγήσεις και επαπειλούμενες περιοχές. Με βάση τα παραπάνω, βρίσκονται όμως κυριολεκτικά ξεκρέμαστες οικογένειες που το σπίτι τους χαρακτηρίστηκε κίτρινο, επισκευάσιμο. Θα χρειαστεί να περιμένουν χρόνια για τις εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις, αλλά και την αμφίβολη, με βάση τα κριτήρια κόστους-οφέλους, εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων που προϋπολογίζονται σε ύψος εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή των απαιτούμενων γεωτεχνικών έργων και για την έγκριση καταλληλότητας που θα επιτρέψει να εκδοθούν οικοδομικές άδειες. Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής, που είναι κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου Πλατανιά, βρίσκονται πραγματικά σε αδιέξοδο. Και η ευθύνη είναι δική σας, που γνωρίζετε το πρόβλημα και παρόλο που το γνωρίζετε, κοφεύετε για αυτή την αγωνία των πληγέντων. Βέβαια, όλα αυτά είναι και χαρακτηριστικά της ολιγορίας του κράτους και είναι ακόμα πιο ορατά, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με παρεμβάσεις που είναι ελλιπείς και αποτελούν πρόχειρες αποκαταστάσεις. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να δοθεί άμεσα λύση για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου Πλατανιά με ειδική ρύθμιση για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως κίτρινα, ώστε να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες κατά αναλογία με όσα ισχύουν για τα κόκκινα κτίρια. Οι αποζημιώσεις για όλους τους πληγέντες να είναι πλήρεις, στο 100% των ζημιών και στο ύψος των πραγματικών και σύγχρονων αναγκών και για πρώτη και για δεύτερη κατοικία, σε αποθήκες, καταστήματα, τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς δάνεια, χωρίς καθυστερήσεις, με πρόβλεψη για επιχορήγηση αγοράς οικοπαίδου εκτός των ορίων της οριοθετημένης περιοχής. Και δεύτερον, να δοθεί με κατεπίγουσες διαδικασίες η αναγκαία κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη μελέτη και κατασκευή των αναγκαίων αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών και άλλων έργων υποδομής και για την κατασκευή όλων των αναγκαίων έργων αποκατάστασης που απαιτούνται. Ευχαριστώ. Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κύριος Γεώργιος Καραγιάννης. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Συντυχάκη, αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας και το πραγματικό σας ενδιαφέρον για τους πληγέντες κατοίκους της περιοχής του Πλατανιά, αλλά και πραγματικά και συνολικά για την Κρήτη, η οποία οφείλω να πω ότι είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας όλο αυτό το διάστημα, με ένα συνολικό πρόγραμμα παρεμβάσεων και έργων. Και πιστεύω ότι αυτό το αποδεικνύουμε όχι μόνο με λόγια, αλλά πλέον και με πράξεις. Άλλωστε, μπορείτε να δείτε τα γρήγορα αντανακλαστικά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην άμεση αντιμετώπιση ενός άλλου φαινομένου, αυτό που συνέβη στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, όσο και στο ολιστικό, στο συνολικό πρόγραμμά μας έργων ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κρήτης, στο νησί της Κρήτης, ώστε να την αναβαθμίσουμε γεωστρατηγικά σε όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τώρα, για το θέμα που αποτελεί το αντικείμενο ουσιαστικά που θέτεται στην ερώτησή σας, το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τις κατολιστήσεις στις περιοχές του Πλατανιά. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και σε αυτή την περίπτωση εφαρμόστηκε ό,τι εφαρμόζεται σε κάθε αντίστοιχο φυσικό φαινόμενο κατολιστήσεων.
Τι δηλαδή, διενεργήσαμε άμεσα και με πολύ μεγάλη ταχύτητα τις αυτοψίες από τους μηχανικούς του Υπουργείου μας για το χαρακτηρισμό των πληγέντων των κτηρίων και κατόπιν οριοθετήσαμε την πληγή σαν περιοχή και την επαπειλούμενη ουσιαστικά. Εκδώσαμε τη σχετική οικία που προβλέπει τους όρους χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες. Είναι γνωστό και νομίζω ότι το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές σε προηγούμενες απαντήσεις μας εδώ στη Βουλή για τα θέματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, αλλά οφείλω να το επαναλάβω και αυτή τη στιγμή ότι η αποζημίωση που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται ουσιαστικά στο 80% δωρεάν κρατική αρρωγή και ένα 20% με άτοκο δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Γνωρίζετε κι εσείς, όπως και νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, ότι το φαινόμενο των κατολιστήσεων είναι ένα ειδικό γεωλογικό φαινόμενο που έχει μια ιδιαιτερότητα. Εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα φυσικά φαινόμενα που γίνονται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σταματούν εκεί. Είναι λοιπόν προφανές ότι θα πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το φαινόμενο. Και κατόπιν θα πρέπει οι αρμόδιοι να προχωρήσουν τα κατάλληλα έργα ώστε να εκδώσουμε κι εμείς τις άδειες επισκευές των πληγέντων κτηρίων. Όπως είναι λογικό, αλλά και τεχνικά ορθό να συμβεί αυτό. Φανταστείτε λοιπόν, είχαμε εκδώσει εμείς την άδεια επισκευή των κτηρίων με αντίστοιχη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, ενώ το φαινόμενο εξελισσόταν. Ή όταν ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αναγκαία έργα που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί σε εκείνη την περιοχή και σε ό,τι αφορά τη στατική επάρκεια, αλλά όπως ορθά αναφέρατε και αντιπλημμυρικά ή γεωλογικές παρεμβάσεις. Τι πρέπει να πούμε σήμερα όμως. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι οι κατοικίες που έχουν κριθεί ως επισκευάσιμες, τα κίτρινα κτίρια που ονομάζουμε εμείς, δεν μπορούν να επισκευαστούν ως την ολοκλήρωση αυτών των αναγκαίων έργων. Σε αντίθεση με όλα αυτά που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, το οποίο, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, την ανοχή για μισό λεπτό ακόμη, θα μπορούν να προσχωρήσουν στα κόκκινα σε κατασκευή ενός νέου κτιρίου σε μια διαφορετική περιοχή. Και αντιλαμβάνεστε ότι να εξισώσουμε τα κόκκινα με τα κίτρινα δεν ευσταθεί λογικά, αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός. Σταματάμε όμως εδώ. Όχι. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα που υπάρχουμε και έχουμε ήδη επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα μας επιτρέπει και θα μας δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουμε μια πολύ μεγαλύτερη ευελιξία εντός του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση τέτοιων ειδικών, θα έλεγα, περιπτώσεων. Και στο προσεχές διάστημα, η πρόταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή, στην κυβερνητική επιτροπή της κρατικής αρρωγής, ώστε να έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό το θέμα που αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής Πλατανιά. Για τα υπόλοιπα θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Κύριε Συντυχάκη, για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, το αν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής σας όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Κρήτη, εγώ θα το γενίκευα και πανελλαδικά, δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μία ματιά το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αρκαλοχώρι, τι συμβαίνει στα Χανιά, τι συμβαίνει στη Σάμμο, τι συμβαίνει στην Αττική, στην Εύβοια και πάει λέγοντας. Ζουν το δικό τους δράμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα δεν έχετε αποζημιώσει αυτό που πραγματικά δικαιούται αυτός ο κόσμος. Διότι η ευθύνη δεν είναι γενικό στα καιρικά φαινόμενα, δεν είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ βολικό να το λέμε ότι για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, που ακόμα κι αν είναι έτσι τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή, ποια είναι τα μέτρα που έχετε πάρει όλες οι κυβερνήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή. Είναι το αποτέλεσμα της ανυπαρξίας των υποδομών. Και εδώ έχετε ευθύνες. Δηλαδή, εδώ αποκλείστηκαν χωριά, κατοικίες, καταστράφηκαν βασική επαρχιακή οδή, το αγροτικό δίκτυο, γεφύρια, ζημιές στο αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο, στα θερμοκήπια που δεν αποζημιώθηκαν οι άνθρωποι. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Πλατανιά. Δεν θα πω στον πειρασμό να πω για το Αρκαλοχώρι, γιατί είναι μια άλλη διαδικασία, πολύ σοβαρό το θέμα. Έχουμε κάνει σχεδόν 14-15 ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις. Αν χρειαστεί θα κάνουμε κι άλλες. Αλλά παρά τις υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων, οι κάτοικοι συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες της αδιαφορίας. Η χρηματοδότηση, κύριε Υπουργέ, παραμένει ισχνή. Ενώ το κράτος από τις ζημιές, ενώ το κόστος, συγγνώμη, από τις ζημιές για τη συγκεκριμένη περιοχή ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
το κόστος των καταστροφών αγγίζει τα 86 εκατομμύρια σύμφωνα με τα 3 τεχνικά δελτία του Δήμου. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 33 εκατομμυρίων και έχουν εγγραφεί λίγο πάνω από τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η δε συμβασιοποίηση είναι ακόμα μικρότερη. Τι συζητάμε τώρα? Για ποια ευαισθησία και για ποιο επίκεντρο της προσοχής, όταν εδώ εκκρεμούν ακόμα σοβαρά ζητήματα από το 2019. Οι πλημμύρες έδειξαν για μια άλλη φορά πόσο ευάλωτη και ανοχήρωτη είναι η χώρα, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά πανελλαδικά. Τώρα λοιπόν για την επιδοτούμενη δαπάνη της επισκευής των κτισμάτων. Ένα σοβαρό θέμα που προκύπτει και στην περίπτωση του Αρκαλοχωρίου και όχι μόνο. Λέτε ότι ισχύει ό,τι ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Η επιδοτούμενη δαπάνη δεν καλύπτει το πραγματικό συνολικό κόστος παρά μόνο ένα μέρος, επιβαρύνοντας τον ιδιοκτήτη. Αφού το τιμολόγιο για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής κτισμάτων υπολογίζεται με αποφάσεις και κατασκευαστικές τιμές του 2015, που τροποποιήθηκαν μεν με απόφαση του 2018, με μια προσάυξη 20%, αλλά εάν πάρουμε υπόψη μας τις ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά, ειδικά τώρα με τον ηλικιώδη ρυθμό που τρέχουν οι ανατιμήσεις, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα. Ενώ η νομοθεσία προβλέπει κάλυψη του 80%, όπως είπατε, του κόστου αποκατάστασης ενός κτηρίου, το πραγματικό ποσοστό δεν φτάνει ούτε το 50%, αν συνυπολογίσουμε ότι στις χαμηλές τιμές που δίνονται συμπεριλαμβάνονται το κόστος του μηχανικού, το ΙΚΑ, το ΦΠΑ, όλα όσα χρειάζονται. Γιατί την κατεδάφιση δεν το συζητάμε. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία οικονομική δυνατότητα για να υποβάλει φακέλους, για έξοδα. Βαρύνουν τον ιδιοκτήτη, δεν βαρύνουν την κρατική συνδρομή για όλα αυτά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει άμεσα να λάβετε μέτρα. Ερχόσαστε μετά, δηλαδή από το 2019, με ευθύνες και τις προηγούμενες κυβέρνησης, επαναλαμβάνω. Αλλά ερχόσαστε τώρα μετά από το 2019 και μας λέτε επεξεργαζόμαστε ολοκληρωμένη πρόταση. Σοβαρά. Πείτε μου τώρα στη δευτερολογία εσείς. Ποια είναι η πρόταση που επεξεργάζεστε? Γιατί δεν ξέρουμε. Απάντηση δεν δώσατε στην ερώτηση που καταθέσαμε. Απάντηση δεν δίνεται ολοκληρωμένη. Αποκλείεται την πρόταση που σας έχουμε καταθέσει για ειδική ρύθμιση για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως κίτρινα, να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες κατά αναλογία των κόκκινων με τα κόκκινα κτίρια, και μας λέτε επεξεργασία ολοκληρωμένης πρότασης. Πότε θα γίνει αυτό? Πότε ακόμα την επεξεργάζεστε? Τι κόκαλα έχει? Καφέ βράζουν? Τι είναι?